Είμαι νοσηλεύτρια από το 2007 στο νοσοκομείο και μέλος της προσωρινής διοίκησης του Σωματείου Εργαζομένων. Ευχαριστούμε όλους όσους παραβρίσκεστε σήμερα εδώ για αυτό το τόσο σοβαρό ζήτημα. Είναι ιδιαίτερη τιμή για εμάς τους υγειονομικούς που στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις το δικαίωμα των χρονίων πασχόντων και των ασθενών μας να έχουν υψηλό επίπεδο υπηρεσίες υγείας και εντελώς δωρεάν για όλους ανεξαιρέτως, να έχουν όλοι τα απαραίτητα φάρμακα και θεραπείες και φυσικά να μεριμνάει όλο αυτό το ίδιο το κράτος. Μέρος της θεραπείας είναι και οι συχνές μεταγγίσεις για τους πάσχοντες με θαλασσεμία και το κράτος οφείλει να μεριμνά για την επάρκεια σε αίμα, για την κάλυψη όλων όσων το έχουν ανάγκη. Είναι ευθύνη κρατική και όχι ατομική, όπως σκόπιμα καλλιεργείται εδώ και χρόνια. Είναι γεγονός ότι ο πάσχον, ακόμη και ο ογκολογικός ασθενής και η οικογένειά του, επιφροντίζονται με το καθήκον να οργανώνουν λίστες εθελοντών που στροφοδοτούν με αίμα, κάποιοι καταφεύγουν μέχρι και στην πληρωμή, όπως μας λένε οι ίδιοι. Ζουν σε μια διαρκή αγωνία. Ως νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο, θεωρώ ότι η χρόνια υπομετάκηση των πασχόντων με θαλασσεμία, που υπονομεύει συστηματικά την υγεία τους, η τεράστια αγωνία και ο πόνος που βιώνουν οι γονείς, οι ίδιοι οι πάσχοντες και οι οικογένειές τους, αποτελεί καθήκον για εμάς. Όχι μόνο να μην συμβαστούμε, αλλά να συγκρουστούμε με αυτή τη βάρβαρη κατάσταση, με την εγκληματική πολιτική των κυβερνήσεων που διαχρονικά, τόσο η Νέα Δημοκρατία σήμερα, όσο και παλιότερα κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, όξυναν ακόμη περισσότερο αυτά τα προβλήματα. Οι υγειονομικοί, χρόνιοι πάσχοντες, ασθενείς και γονείς, ερχόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι με τη σοβαρή υποστελέχωση όλου του νοσοκομείου και ιδιαίτερα των κλιμάκων της αιμοδοσίας και της μονάδας μεσογειακής ανεμίας. Την υποχρηματοδότηση σε σημείο να μένουμε χωρίς παναγκαίο εξοπλισμό και μέσα για να κάνουμε τη δουλειά μας. Η ελλείψη σε προσωπικό και εξοπλισμό, αλλά και σε υποδομές αγγίζει κόκαλα. Χαρακτηριστικά, στο τμήμα αιμοδοσίας, αυτή τη στιγμή έχουν μείνει 4 γιατροί μαζί με τη διευθύντρια, με μία γιατρό να είναι σε αναρωτική άδεια από τον Αύγουστο. Οπότε, μένουν πρακτικά 3 γιατροί για τις εξωτερικές αιμοληψίες που πραγματοποιούνται ακόμη και σε απομακρυσμένες πόλεις και νησιά. Για αιμοληψίες στην αίθουσα του νοσοκομείου, αλλά και για το εργαστηριακό κομμάτι του τμήματος, την επεξεργασία και επικύρωση του αίματος για τις μεταγγίσεις και ειδικές εξετάσεις που πραγματοποιούνται στο τμήμα. Έτσι, το τμήμα αιμοδοσίας από τις 8 το απόγευμα και μετά μένει χωρίς γιατρό, ένας γιατρός είναι ο Νικόλα από το σπίτι, ενώ στην νυχτερινή βάρδια μένει μόνη της μία νοσηλεύτρια ή ένας παρασκευαστής. Λόγω της υποστελέχωσης, γεγονός που εγκυμονεί και κινδύνους. Για το τεράστιο έργο που αναλαμβάνουν οι υγειονομικοί στο τμήμα αυτό, σε βάρος της προσωπικής τους υγείας, αφού η ρυθμή είναι εξαντλητική και η διοίκηση τους χρωστάει εκατοντάδες ρεπό και ημέρες κανονικής άδειας στον καθένα, στο τμήμα θα έπρεπε να εργάζονται και άλλοι αιματολόγοι και άλλοι νοσηλευτές και τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων, ώστε να μπορούν να αιμοδοτούν καθημερινά περισσότεροι αιμοδότες, να λειτουργεί καθημερινά εθελοντική αιμοδοσία και το απόγευμα, αφού λειτουργεί τώρα μόνο πρωινά και ένα απόγευμα την εβδομάδα Παρασκευή-απόγευμα. Οι ανάγκες του τμήματος αιμοδοσίας σε αίμα σε καθημερινή βάση για όλα τα τμήματα, δηλαδή μεσογειακή ανεμία, ομολογικά, χειρουργία, μονάδες και κλινικές, είναι περίπου 200 μονάδες αίματος την ημέρα, ενώ η ποσότητα αυξάνεται σε περίπτωση πολυτραυματία ή σοβαρής υποτροπής παιδιού που νοσηλεύεται. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η άμεση και πλήρη στελέχωση του τμήματος με μόνιμο προσωπικό και η μονιμοποίηση των συμβασιούχων είναι κρίσιμο ζήτημα. Η διοίκηση του νοσοκομείου αντιμετωπίζει αυτή τη ζωτική ανάγκη με προχειρότητα, αφού αντί να προσλάβει μαζικά το προσωπικό και τις ειδικότητες που είναι αναγκαίες, μετακινεί μεμονωμένα άτομα από άλλα τμήματα, μπαλώνοντας προσωρινά μια κατάσταση και διαιωνίζοντας την υποστελέχωση. Και αρκετές φορές φέρνουν και ειδικότητες που από εκεί που τους παίρνουν από τα άλλα τμήματα στέλνουν ακόμα περισσότερες δυνάμεις. Για παράδειγμα, η αιμοδοσία χρειάζεται αιματολόγο και μας έφερε με μετακίνηση από άλλο τμήμα παιδίατρο. Αλλά και το Υπουργείο Υγείας φαίνεται ότι δεν έχει καν στον προσανατολισμό του την ανάγκη πανελλαδικού σχεδιασμού για τις αιμοληψίες από τα νοσοκομεία των περιοχών και καλύτερης κεντρικής διαχείρισης από τα οικεία με βάση τις ανάγκες του νοσοκομείου. Πολύ περισσότερο ενός παιδιατρικού νοσοκομείου που έχει ασθενείς από όλη την Ελλάδα και περιθάλπτει το 30% του πασχόντων με θαλασσεμίες πανελλαδικά. Έτσι, το κάθε νοσοκομείο φροντίζει να καλύψει τις ανάγκες του. Επιπρόσθετα, εδώ και καιρό έχει χαλάσει το αυτοκίνητο της κινητής μονάδας αιμοληψίας για τις εξωτερικές αιμοληψίες, με αποτέλεσμα πότε να δανείζεται από άλλα νοσοκομεία, όποτε είναι εφικτό, πότε να στηβάζονται εργαζόμενοι κουτιά και καρότσια μεταφοράς υλικού σε μικρότερο αυτοκίνητο, χωρίς να υπάρχει καμία ασφάλεια για το προσωπικό. Ενώ σταδιακά μέσα στο καλοκαίρι χάλασαν και 4 εξειδικευμένα μηχανήματα που αφορούν την επεξεργασία του αίματος, οι λεγόμενοι φυγόκεντροι, και οι εργαζόμενοι ήταν αναγκασμένοι να δανείζονται από άλλο νοσοκομείο. Δεν γελιόμαστε.
Η απραξία του κράτους είναι επιλεκτική, αφού επιλέγει να δίνει εκατομμύρια ευρώ χάρισμα πότε σε εργολάβους και μεγαλοεπιχειρηματίες, πότε σε πολιτικό υλικό για πολέμους εκτός συνόρων και την ίδια ώρα να αφήνει χωρίς επαρκή στελέχωση και γιατρούς και νοσηλευτές, αλλά και αναγκαίο εξοπλισμό τμήματα που αφορούν την υπεράσπιση της ζωής και την προαγωγή υγείας των ασθενών μας. Είναι πραγματικά να μπορεί κανείς, τι κράτος είναι αυτό που προτιμά αντί να χρηματοδοτεί με κρατικά κονδύλια τα παιδιατρικά νοσοκομεία στο ύψος των πραγματικών αναγκών, να προτιμά να δίνει εκατομμύρια σε κατασκευαστικούς ομίλους, ακόμα και για έργο που δεν υλοποίησαν, όπως πρόσφατα αποκαλύφθηκε για τα 85 εκατομμύρια στη Βόρεια Ελλάδα, να δίνει εκατομμύρια για να συντηρεί τις αμερικανικές βάσεις του θανάτου στη χώρα μας, να στέλνει την ελληνική φρεγάτα ψαρά στο πλάι του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ, προκειμένου να ισοπεδώσει το πανεπιστημιακό λαό που παλεύει για την ελευθερία του. Τι κράτος είναι αυτό που εν έτη 2023 διαλύει την Οριλά Κλινική στο μεγαλύτερο παιδιατρικό νοσοκομείο της χώρας. Τι κράτος είναι αυτό που χαρίζει στον Όμιλο Βαρδινογιάννη τις παιδοοκολογικές κλινικές και μονάδες για να εμπορεύεται το παιδικό καρκίνο, κλινικές και μονάδες που επί 30 χρόνια στήριξαν, ανέπτυξαν οι υγειονομικοί του Δημόσιου Συστήματος Υγείας με χρήματα του λαού μας. Είναι ένα κράτος εχθρικό στα δικαιώματά μας, εχθρικό στις ανάγκες μας, εχθρικό στα όνειρα των παιδιών μας. Για εμάς δεν υπάρχει άλλος δρόμος από το να ενώσουμε τη φωνή μας με τους χρόνιους πάσχοντες, τους ασθενείς και τους γονείς, απέναντι στον κοινό μας εχθρό που δεν είναι άλλος από την πολιτική που αντιμετωπίζει την υγεία σαν κόστος, αλλά και σαν εμπόρευμα και πεδίο κερδοφορίας για τους ιδιωτικούς ομίλους. Την πολιτική μείωση της βλάβης, αντί τα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας να αξιοποιούνται εντελώς δωρεάν για την προαγωγή υγείας όλων των συνανθρώπων μας. Να πιέσουμε συλλογικά και ακόμη πιο μαζικά το κράτος να αναλάβει την ευθύνη του απέναντι στους χρόνιους πάσχοντες. Όλοι μαζί να διεκδικήσουμε την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας, ανθρώπινα ωράρια, αξιοπρεπές συνθήκες εργασίας για τους υγειονομικούς με ένταξη όλων στα βαρέα και αντιγυνά και υψηλό επίπεδο από μυστικά δημόσιες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιες για όλο τον λαό. Η επάρκεια σε αίμα για όλους όσους το χρειάζονται είναι άμεσα συνδεδεμένη με την πλήρη στελέχωση και εξοπλισμό των δημόσιων νοσοκομείων και των κράτων. Είναι άμεσα συνδεδεμένη με την πάλη μας με στόχο οι σχεδιασμοί για τη μετατροπή των δημόσιων μονάδων υγείας σε κερδοφόρα μαγαζιά πώλησης υπηρεσιών υγείας που χτυπάει ταυτόχρονα δικαιώματα και των υγειονομικών αλλά και των ασθενών να μείνουν στα χαρτιά. Η κατάσταση είναι τόσο οξυμένη που δεν αρκεί να παλέψουμε όλοι μαζί συλλογικά. Επιβάλλεται από την ίδια την οξύτητα του προβλήματος να οργανώσουμε τόσο εντός του νοσοκομείου όσο και εκτός εθελοντική αιμοδοσία και να καλλιεργήσουμε ιδιαίτερα στους νέους την αλληλεγγύη και την προσφορά. Απαιτούμε την πλήρη στελέχωση των τμήματων αιμοδοσίας και μεσογειακής ανεμίας με ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, τεχνολόγους, ιατρικών εργαστηρίων και βοηθητικό προσωπικό με βάση τις ανάγκες, να είναι ανοιχτές στους εθελοντές οι αιμοδοσίες όλων των νοσοκομείων και το απόγευμα, τη μονιμοποίηση των συμβασιών που κανείς εργαζόμενος να μην απολυθεί. Απαιτούμε την πλήρη λειτουργία όλου του απαραίτητου εξοπλισμού στην αιμοδοσία και όλα τα τμήματα, την ανανέωση των μηχανημάτων, τα οποία είναι πάρα πολύ παλιά τα περισσότερα, και την αντικατάσταση του οχήματος κινητής μονάδας αιμοληψίας για τις αιμοληψίες εκτός νοσοκομείου με ασφάλεια. Με ευθύνη του κράτους να συστηματοποιηθεί η προβολή της αξίας εθελοντικής αιμοδοσίας, ιδιαίτερα στους νέους, και να χρηματοδοτηθεί η ανάπτυξη δημόσιων υποδομών με επαρκή στελέχωση και σύγχρονο εξοπλισμό. Να εξασφαλιστεί δωρεάν κάλυψη των ανασφάλιστων σε αναλώσιμα φάρμακα και ό,τι χρειάζεται. Να γίνουν άμεσα προσλήψεις μόνο του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στα νοσοκομεία ανηλίκων ανά περιοχή, ώστε να ενισχυθούν όπου υπάρχουν και να δημιουργηθούν όπου δεν υπάρχουν μονάδες μεσογειακής ανεμίας και να σταματήσει η ταλαιπωρία των νοσχόντων με μια ιεράρχηση και προτεραιότητα στην έβεια. Σύγχρονα δικαιώματα και ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά όρων των υγειονομικών, να αυξηθεί η κρατική χρηματοδότηση του νοσοκομείου Παίδων η Αγία Σοφία στο ύψος των αναγκών για την απρόσκοπτη και πλήρη λειτουργία όλων των τμήματων του, με κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας, καμία συγχώνευση κλινικών να μην γίνει, θέλουν την πλήρη ανάπτυξή τους. Άμεσα να λειτουργήσει πάλι η Οριλά Κλινική του νοσοκομείου μας σε κατάλληλο χώρο με την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού και ο νόμος που μετατρέπει την ογκολογική μονάδα Παίδων σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου να μείνει στα χαρτιά, γιατί θεωρούμε ότι η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα.